Έχω κάποιο σχόλιο όχι ως αντιδήμαρχος και όχι ως άνθρωπος που ασχετίζεται με τα δημοτικά, αλλά ως άνθρωπος της τηλεόρασης και των μέσων και της επικοινωνίας. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εμένα αυτό το οποίο συμβαίνει και έχει συμβεί σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και σε μένα και σε πολλούς φίλους μας και συνεργάτες μας, αυτό το οποίο συμβαίνει με το λιντσάρισμα κάθε τρεις και λίγο κάποιου με τέτοια φρασιολογία και τέτοια ορμή, εμένα με τρομάζει πάρα πολύ. Αν με ρωτάς για την ευθύνη του κυρίου Σκουλού, θα έλεγα ότι ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του. Αν η δουλειά του ήταν στατική και δεν ήταν μια δουλειά που μπορούσε να μετακινηθεί κάπου αλλού, ή αν η δουλειά του δεν προβαλόταν στην τηλεόραση και δεν ήταν το GNTM στη μέση, δεν θα είχε αυτά τα σχόλια. Το αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, το αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε, ιδανικά σε έναν κόσμο, για όλη την Ευρώπη μιλάω, να υπάρχουν άστεγοι, είναι μια άλλη συζήτηση η οποία δεν αφορά επουδενή τον κύριο Σκουλό και δεν αφορά την τηλεόραση. Μην ποινικοποιούμε επαγγέλματα τα οποία... Όχι, έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες και πέρυσι το έζησες κι εσύ πολύ, σε πολύ ακραία μορφή από την δική σου θέση στην εκπομπή που βρισκόσουν, οπότε το έχεις και σαν βίωμα φαντάζομαι έντονο. Δεν είναι αντίστοιχο. Ο άνθρωπος όχι, δεν είπα ότι είναι αντίστοιχο. Μιλάω για αυτή την αντίδραση. Υπάρχει μια ξαφνικά... Καθόμαστε στο σπίτι, κρυμμένοι πίσω από κάτι και λέμε πράγματα πολύ βαριά. Δηλαδή, ξαφνικά δεν μπορώ να καταλάβω πού βρέθηκε όλο αυτό το μίσος και πού βρέθηκε όλος αυτός ο θυμός. Καταλαβαίνω το ότι περνάει ο καθένας και ότι διοχετεύεται εκεί, αλλά ξαφνικά μεγιστοποιούμε θέματα τα οποία έχουν την κοινωνική τους διάσταση χωρίς συζήτηση, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τέτοια και όχι ως να κρίνουμε όλους όσοι κινούνται γύρω από αυτά και ουδέμια σχέση δεν έχουν.